Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και τη χθεσινή ηχηρή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για το αποτέλεσμα της απόψινής κρίσιμης ψηφοφορίας στη Βουλή, η οποία αναμένεται να καθορίσει και τα επόμενα βήματα του κυβερνητικού σχηματισμού. Έχοντας μπροστά του την πρόκληση για την ολοκλήρωση της εμβολίας και την ομαλοποίηση της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός προβληματίζεται με την εφαρμογή ενός σκληρού προγράμματος που περιλαμβάνει περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά άδικα μέτρα από αυτά των προηγουμένων μνημονίων. Η σημερινή κατάσταση πάντως με τους διαφωνούντες φτάνει στα άκρα. Οξία επίθεση κατά της αριστερής πλατφόρμας και των θειασωτών του σχεδίου Β' στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε συνεργάτες του, υποστήριξε ότι οι διαφωνούντες θα πρέπει να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την υπογραφή του. Και πως, αν κάποιοι πιστεύουν ότι το εναλλακτικό αριστερό σχέδιο είναι το σχέδιο Σόιμπλε, η αρπαγή του στόκ των χαρτονομισμάτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή το να δίνουμε στους συνταξιούχους χαρτάκια IOU αντί για συντάξεις, ας βγουν να το εξηγήσουν στο λαό. Και άρα αυτό που καλούμαστε είναι να μπορέσουμε μια δύσκολη συμφωνία, μια εξαναγκασμένη συμφωνία, να την εφαρμόσουμε. Την ίδια ώρα πάντως, με άρθρο που δημοσιεύει στο σελίδα Ίσκρα, η οποία απηχεί τις απόψεις της κομματικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων κατηγορεί το Πρωθυπουργό ότι έχει ευθύνες για το γεγονός ότι δεν διέθεται εναλλακτικό σχέδιο, όπως για παράδειγμα την εθνικοποίηση των τραπεζών ή τη στάση πληρωμών, ενώ εκφράζεται η ελπίδα να διαψευστούν τα περί εκαθαρίσεων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι μονοθλίψη προκαλεί το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναπαράγει ατόφια τις απαράδεκτες επιθέσεις εναντίον μιας μεγάλης μερίδας του κόμματός του από την πλευρά των πιο επιθετικών συστημικών μίντια. Λίγες ώρες πάντως πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία, από την οποία λείπουν τα αγκάθια της φορολόγησης των αγροτών και των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, ο οίκος Standard & Poor αναβάθμισε κατά δύο επίπεδα την Ελλάδα στο CCC. Plus, αν και οι αναλυτές θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το επερχόμενο τρίτο μνημόνιο. Οι μεταρρυθμίσεις, οι δομικές μεταρρυθμίσεις θα τύχουν αντίσταση έξω από το κοινοβούλιο. Ίσως και το ίδιο το κράτος να κολυσιεργεί λόγω της γραφειοκρατίας. Διότι κανείς δεν το πιστεύει, ούτε και η κυβέρνηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Υποχρεώνεις κάποιον να κάνει κάτι που δεν θέλει και πανεύκολα μπορεί να επαναχωρήσει και να χαθεί. Μπορεί από τη Δευτέρα που άνοιξε το σύνολο των υποκαταστημάτων των τραπεζών στην Ελλάδα, οι ουρές να άρχισαν να μειώνονται μέσα και έξω από τα τραπεζικά ιδρύματα, ωστόσο οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων εξακολουθούν να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Πάμε να δούμε εμείς τώρα πώς καταγράφονται και οι διαφοροποιήσεις στη Βουλή. Ήδη έχουν εκφράσει τις αντιδράσεις τους μία σειρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσα ποτέ να ψηφίσω αυτό το νομοσχέδιο. Ως προηγουμένος υπεύθυνη της Επιτροπής για τον έλεγχο του κυβερνητικού έργου σε θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θέση από την οποία με συνέπεια επί 3 χρόνια πάλεψα για να σταματήσει η μνημονιακή επίθεση στη δικαιοσύνη και στα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και το μνημονιακό όργιο διαφθοράς και διαπλοκής. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέσα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, ώστε αυτά τα πράγματα να είναι μια πολύ μικρή, κακή παρένθεση για την κυβέρνηση, για την κυβέρνηση που κορμός της, αυτής της κυβέρνησης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και για να μην συνεχιστεί αυτό το κακό και οδηγείται η κυβέρνηση να αναλαμβάνει τέτοιες δεσμεύσεις οι οποίες στην ουσία θα δυσακυρώσουν τις προγραμματικές δεσμεύσεις και το πρόγραμμά της. Αρνούμε λοιπόν να στραφώ ενάντια στα συμφέροντα των υποτελών τάξεων για να σώσω γενικώς τη χώρα, η οποία όμως δεν σώζεται. Γιατί όλοι οι σοβαροί οικονομολόγοι μιλάνε ότι με αυτή την πολιτική το Brexit θα έρθει σίγουρα και τότε θα μας έχουν πάρει και τη δημόσια περιουσία. Αρνούμε λοιπόν να πω ναι σε αυτό τον κώδικα πολιτικής δικονομίας που πέρυσι έλεγα όχι. Θεωρώ ότι δεν ήταν μοναδικός δρόμος για την χώρα αυτή η διαπραγμάτευση με αυτούς τους όρους που δόθηκε και τις προετοιμασίες που δόθηκε και αυτή η ταπεινωτική κατάληξη. Καθένας μπορεί να κάνει την κριτική, την αυτοκριτική του και τις επιλογές του. Και αυτό αφορά κυρίως την κυβέρνηση. Όμως θα σας καλούσα πραγματικά να αποφεύγετε να μετατρέπεστε σε πιο φανατικό εκφωνητή του «δεν υπάρχει εναλλακτική».
Ακούσαμε λοιπόν και τις διαφοροποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε ένα θέμα που φαίνεται ότι παίρνει πολλές διαστάσεις και οι μηνύσεις πέφτουν κατά ρυπάς, θα έλεγε κανείς, κατά του πρώην Υπουργού Οικονομικών του Γιάννη Βαρουφάκη. Να καλησπερίσουμε, έχουμε μαζί μας στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον Διευθυντή της Εφημερίδας Μονίδη, Θανάση Σαμούλη, αλλά και τον μεσήνιο δικηγόρο, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Κύριε Γιαννόπουλε, να ξεκινήσω με εσάς, γιατί ουσιαστικά έχουμε μία μήνυση την οποία καταθέσατε σήμερα, με την οποία ζητάτε να παραβεβαιωθεί σε δίκη ο Γιάννης Βαρουφάκης και μάλιστα με ισχυρή κατηγορία, αυτή της εσχάτης προδοσίας. Δεν το ζητάω εγώ να παραβεβαιωθεί, ζητάω η Βουλή να αποφασίσει να τον παραπέμψει. Mm-hmm. Και κοιτάξτε, αν έχει κάνει κάτι, έχει κάνει μόνο αυτό. Αφού η δημιουργική ασάφεια και οι συνεντεύξεις που έδινε κάθε μέρα δεν είναι αδικήματα, αυτό όμως είναι αδίκημα και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και νομίζω όλοι, αφού αποπέμφθηκε, αφού ο Πρωθυπουργός του είπε ότι κρύβεται πίσω στην υπογραφή του, αφού λέει ότι ετοίμαζε παράλληλο νόμισμα, αφού δεν κατάλαβε περίπου τι έκανε, νομίζω κάποτε πρέπει να λογοδοτήσει. Τουλάχιστον να λογοδοτήσει πολιτικά ενώπιον της Βουλής και αυτή θα αποφασίσει αν το παραπέμψει. Ξέρετε, ήταν υπουργός και ισχύει όμως περιεθνής υπουργών. Αλλά εγώ είχα καθήκον να το κάνω, διότι ο κ. Βαρουφάκης ασέβησε σε μένα, στον ελληνικό λαό όλων, ιδιαίτερα στους φτωχούς και στα παιδιά μας και στα παιδιά που θα έρθουν. Mm-hmm. Και ο καθένας εδώ πέρα αναλαμβάνει την ευθύνη του. Οι ευθύνες του κυρίου Βαρουφάκη ποιες είναι? Οι ευθύνες του κυρίου Βαρουφάκη για μένα είναι ότι είχε μια εντολή να κάνει μια διαπραγμάτευση με όριο την παραμονή της χώρας στο ευρώ και να κλείσει μια συμφωνία. Αυτός το Φλεβάρι είπε η Ελλάδα δεν χρειάζεται λεφτά. Και ήξερε ότι χρειαζόμασταν λεφτά. Πήγαινε και ερχότανε, μαγνητοφωνούσε, έβαζε τα πουκάμισα έξω, έβαζε τα χέρια στις τσέπες, έδινε συνεντεύξεις κατά κόρον, ξέχναγε ότι είναι υπουργός, νόμιζε ότι είναι τηλεπερσόνα και έφτασε τη χώρα στο όριο. Εισηγήθηκε το δημοψήφισμα, το οποίο ερμηνεύτηκε και κάπως. Είναι πολύ σημαντικό. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που αποδέχτηκε να γίνει το δημοψήφισμα, το όχι το ερμήνευσε ως κάπως, όχι ως ρήξη, αλλά ως συμφωνία. Και ήρθε μετά ένας πρωθυπουργός, γιατί αυτός πήρε την εντολή, σε πρωθυπουργοκεντρικό κράτος ζούμε, mm-hmm. πολίτευμα, να σώσει την κατάσταση, αποπέμποντάς τον. Και δεν θέλω να πω κατά πόσο κατάλαβε τι του είπε ο πρωθυπουργός, γιατί τη μία μέρα πήγε στην Αίγινα να δει την κόρη του και την άλλη μέρα ενώ το χειροκροτούσε, το καταψήφισε στη Βουλή. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι τραγέλα, πως δεν έχουν ξαναγίνει στην ελληνική δημοκρατία, δεν έχουν ξαναγίνει σε οποιοδήποτε κράτος της Ευρώπης. Και επειδή μιλάνε μερικοί για πραξικοπήματα, το πραξικόπημα έχει όνομα. Λέγεται Γιάννης με έναν Ι Βαρουφάκης. Ναι, μιλάτε πως ενέργησε δολίως και έχει ζημιώσει ουσιαστικά με τις ενέργειες του τον ελληνικό λαό. Αυτό στοιχειοθετείτε? Δεν έχει ζημιώσει. Δεν ήταν κλειστές τράπεζες 4 εβδομάδες. Δεν βγάζετε 60 ευρώ από την ουρά όταν πάτε, ενώ μπορεί να έχετε στην τράπεζα 2.000 ευρώ. Ο κ. Βαρουφάκης δεν πάει, γιατί είναι υποτιμητικό. Δεν κινείται κάτι στην αγορά. Δεν χρωστάει το ελληνικό δημόσιο στην εσωτερική αγορά και δεν μπορεί να πληρώσει. Εγώ ήμουν υπουργός οικονομικών. Ο κ. Βαρουφάκης ήταν. Εγώ ούτε ήθελα να είμαι, ούτε ήμουνα. Αυτός ήταν. Και κάποτε πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Σωστό αυτό που αναφέρετε περί ευθυνών. Σωστό αυτό που αναφέρετε περί ευθυνών. Γιατί έχουμε φτάσει σε ένα σημείο κανένας να μην έχει ευθύνες από τους πολιτικούς που μας κυβερνούν. Για τίποτα. Για τίποτα. Και μόνιμα δεν πληρώνουν οι πολίτες. Θανάση, να έρθω σε σένα, γιατί φαίνεται ότι πλέον τα πράγματα αρχίζουν σοβαρεύουν και σοβαρεύουν, θα πω εγώ. Και νομίζω ότι είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να αποδίδονται και ευθύνες για αυτά που ζούμε. Κοίταξε, ευθύνες πρέπει να αποδίδονται αρκεί να μην αναζητούμε από διεπομπέους τράγους. Mm-hmm. Εγώ είδα και την κίνηση που έκανε ο κύριος Γκλέτς, που είναι και δήμαρχος και γνωστός και αυτός τηλεστάρ και λοιπά, και πρόεδρος της Τελείας. Είδα και την μηνυτήρια αναφορά σήμερα του φίλου, του αγαπητού, του Παναγιώτη, του Γιαννόπουλου, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος κιόλα, ήταν φύλλα προσκύμενος προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ψηφίζω ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, λοιπόν. Έχω όμως μια διαφωνία. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν κάποιος εξωγήινος που ήρθε εδώ και ανέλαβε την εντολή και λοιπά και δρούσε μόνος του, ή υπάρχει ας πούμε ευθύνη? Γιατί αν έχει σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών ευθύνη ο Βαρουφάκης, σημαίνει ότι έκανε κάποιες συγκεκριμένες πράξεις τις οποίες δεν μπορούσε να ελέγξει ούτε το κυβερνητικό συμβούλιο ούτε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει και τη συνολικότερη ευθύνη.
Όμως το διάστημα του εξαμήνου είδαμε τον Πρωθυπουργό να μας ενημερώνει 2-3 φορές σε προήμερη σειρά διάταξη στη Βουλή, να καλύπτει πλήρως το βάρος του Σουφάκη, να λέει ότι πρόκειται για asset της κυβέρνησης. Για κεφάλαιο. Και εν πάση περιπτώσει να τον καλύπτει μέχρι την τελευταία στιγμή και να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, εάν ας πούμε υποθέσουμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης είχε δόλο, πώς ας πούμε αυτό μπόρεσε να ξεγελάσει όλη την κυβέρνηση, δεν μπορώ να το διανοηθώ, όλη την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και να φτάσει τη χώρα στα όρια της χρεοκοπίας κλπ. Και εν πάση περιπτώσει τότε να λειτουργήσει ως απομηχανής θεός ο κύριος Τσίπρας. Έλειπε. Ο κύριος Τσίπρας, πού ήταν δηλαδή όλο αυτό το διάστημα? Άρα εσύ επισημαίνεις ότι υπάρχουν και κυβερνητικές ευθύνες, έτσι? Εγώ μπορώ να απαντήσω. Ναι, 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 κύριε Γιαννόπουλε. Λοιπόν, αυτό που λέει ο κύριος Τσαμούνης είναι ως ερώτημα εύλογο. Να πω όμως το εξής. Πριν από λίγους μήνες καταδικάστηκε, βέβαια μεταφράπηκε η κατηγορία και η καταδίκη έγινε για αδίκημα εξαμελίας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου για ατυχείς χειρισμούς του. Που θυμάστε. Έτσι. Ναι, για το θέμα της λίστας. Για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Τότε έδρασε αυτός ως υπουργός και ήταν μέρος μιας κυβέρνησης. Ξέρετε, μπορεί η κυβέρνηση να έχει συλλογική ευθύνη, αλλά κάθε υπουργός στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για αυτά που κάνει έχει και υποκειμενική ευθύνη. Τώρα, για το αν ο κύριος Πρωθυπουργός γνώριζε ή δεν γνώριζε, νομίζω από τη στάση του και από την εν γέννη διάθεσή του να συμβάλλει συναντικά με τα λοιπά κόμματα και τον τρόπο που ερμήνευσε το δημοψήφισμα για την αποπομπή του κυρίου Βαρουφάκη, νομίζω ότι δεν ήξερε ή πίστευε ότι ο κύριος Βαρουφάκης διαπραγματεύεται. Νομίζω δε ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Έτσι. Εγώ δεν μπορώ να διαγνώσω κάτι κακό στον Πρωθυπουργό. Εμπιστεύτηκε έναν άνθρωπο, του παρουσιάστηκε ως ειδήμων, ο άνθρωπος αυτός το δυναμίτησε. Νομίζω και αυτός παγιδεύτηκε σε αυτό που ο κύριος Βαρουφάκης αίσθησε. Για μένα το αίσθησε. Δεν μιλάγανε για σάλτα στο νομισματοκοπείο. Mm-hmm. Κάποιοι που μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη ψήφισαν όχι. Μπορεί στην ιστορία, σε 100 χρόνια που θα γραφτεί όταν παγώσει ο χρόνος, να αποδειχθεί ότι ήταν και υπάλληλος του Σόιμπλε ή συνέτερος του Σόιμπλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ξέρετε, ο εισαγγελέας δεν ασκεί διώξεις για υπουργούς, τις ασκεί η Βουλή. Η Βουλή λοιπόν, επειδή συνενετικά έχει αποφασίσει να μείνουμε στην Ευρώπη, ας αποφασίσει ποιες είναι οι ευθύνες του κ. Βαρουφάκη. Ωραία. Και ας τις εξηγήσει. Εμένα πρέπει να μου τις εξηγήσει. Γιατί μόνο συνεντεύξεις δίνει. Χθες έλεγε ότι θα βάλω IOU. Πάλι χθες το έλεγε στο CNN. Ωραία. Όλη μέρα δίνει μια συνέντευξη. Απορώ πως δεν βαριέται. Τι άλλο κάνει? Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι βέβαιο, ο Παναγιώτη, ότι οι ευθύνες του ως πρωταγωνιστή της οικονομικής πολιτικής στο διάστημα αυτό και ως έχοντας υπογράψει και το ανακοινωθέν, εν πάση περιπτώσει, της 20 Φεβρουαρίου. Ναι. Όπου ζήτησε και την παράταση, άρα όφιλε μέσα στον χρόνο να περαιώσει τις διαδικασίες όλες, έτσι ώστε να μην βρεθεί η χώρα σε κίνδυνο, διότι κάθε άλλη επιλογή, αυτό που είπανε και για την αλλαγή νομίσματος και για τις ομάδες κρούσης που φτιάχνανε, γιατί είδα και στην Αθήνα ζητήθηκε, ας πούμε, ζητήθηκαν εξηγήσεις για αυτή την πρωτοβουλία, για την ομάδα που είχε φτιαχτεί. Όλα αυτά, όπως γνωρίζεις, ήταν πέραν της λαϊκής εντολής της 5ης Ιανουαρίου. Και νομίζω, Θανάση, ότι εκεί πέρα είναι η ευθύνη του κυρίου Βαρουφάκη και η μη ευθύνη του Πρωθυπουργού, ο οποίος όλοι λένε ότι είναι η εφεδρεία της χώρας. Το λέει ο Βουλγαράκης, το λέει το Ποτάμι, το λέει το Πασόκ, στο Τσίπρα ως πρόσωπο βλέπουν ως εφεδρεία. Γιατί το 36% δεν είναι ούτε ο Λαφαζάνης, ούτε ο Πετράκος, ούτε ο Βαρουφάκης, ούτε ο Λαπαβίτσας. Είναι μόνο ο Τσίπρας. Αυτή είναι το 3% που ξαφνικά είναι 36. Δεν το αντιλαμβάνονται, θα τους το δείξει η ιστορία. Αλλά η ευθύνη του Βαρουφάκη. Και αυτό πρέπει να διευθύνει το εξής. Στις 20 Γενάρη υπέγραψε κάτι. Αν δεν διαβάζει τι υπογράφει και καλά αγγλικά ξέρει, γιατί στα αγγλικά γράφτηκε, τότε έχει πρόβλημα. Αυτός δεν κατάλαβε τι υπέγραψε. Ωραία. Και δεν το σεβάστηκε ποτέ. Γι' αυτό, επειδή δεν σεβάστηκε μια υπογραφή που την έβαλε το χέρι του για λογαριασμό της χώρας, πρέπει να λογοδοτήσει. Κύριε Γιαννόπουλε, σας ευχαριστήσουμε πάρα εγώ, πολύ. Να είστε καλά. Θανάση, μείνε μαζί μας. Πάμε γρήγορα να δούμε εικόνα εμείς από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Εξελίσσεται αυτή την ώρα η νέα κινητοποίηση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου. Κατεβαίνουν αυτή την ώρα περίπου στο μέσο της κεντρικής πλατείας. Είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην πλατεία 23 Μαρτίου.
Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τώρα που δρομολογούνται εξελίξεις σε κάθε επίπεδο και αυτές θα δούμε την κατάσταση που επικρατεί και τα όσα σημείωσε στην τελευταία του παρέμβαση ο υπηρεσιακός πρόεδρος Βαγγέλης Μεϊμαράκης, επικρίνοντας τον καυτηρίασε ιδιαίτερα ο Πέτρος Στατούλης. Ο κ. Στατούλης έδωσε το στίγμα του για τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία και ζήτησε η εκλογή του νέου Προέδρου να γίνει από τη βάση. Ηχηρή, με πολιτικό στίγμα και συγκεκριμένα δυναμικά χαρακτηριστικά, η παρέμβαση του Πέτρου Τατούλη για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, με αφορμή και τα όσα ανέφερε χθες σε συνέντευξή του υπηρεσιακός πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου βγαίνει μπροστά και διαδικτικά που πρέπει να έχει η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για άδουλο ακομμάτιστο πατριωτισμό και σχολιάζει καυστικά, επικρίνοντας τις αναφορές του κ. Μεϊμαράκη, πως η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να γίνει ένα υπηρεσιακό κόμμα με υπηρεσιακό αρχηγό δεκανίκη. Κάνει λόγο παράλληλα για διαδικασία εκλογής Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία που πρέπει να γίνει μόνο από το λαό. Αναλυτικά στην παρέμβασή του, σημειώνει. Απευθυνόμενος στα πρόσωπα του πολιτικού καθιστημένου του κόμματος που οδήγησαν την παράταξη στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας της, ο υπηρεσιακός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Ευάγγελος Μεϊμαράκης, κατέφθασε χθες το όραμά του για τον ενταφιασμό της ελπίδας ενός ολόκληρου λαού. Σε μια εποχή που η κοινωνία απενεχοποιημένη διεκδικεί τη συμμετοχή της στη λήψη των αποφάσεων, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης με περισσό κουτσαβακισμό προσέβαλε τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και τον τέος πρόεδρο του κόμματος, χαρακτηρίζοντας ως αγοραία την ψήφο τους, με την οποία μάλιστα αναδείχθηκε ο προηγούμενος ηγέτης της παράταξης, επιδιώκοντας να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια σκοτεινή περίοδο κυριαρχίας των μηχανισμών. Η διαδικασία εκλογής Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, μετά τη συντριπτική φωνή του ελληνικού λαού στο πρώτο δημοψήφισμα που έγινε στη χώρα μας τα τελευταία 40 χρόνια, πριν από λίγες μόλις ημέρες, μπορεί να γίνει μόνο από το λαό. Διαδικασία που αποτελεί και την μόνη δημοκρατική επιλογή για την πορεία του τόπου. Ο άδολος και ακομμάτιστος πατριωτισμός που αναζητά διέξοδο κάθε φορά που δίνεται η ευκαιρία στους πολίτες να εκφράσουν τις επιλογές τους, είναι η ατζέντα της επόμενης ημέρας για την επιλογή του επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας. Μακριά από ψευτομαγκές και δαχτυλίδια εξουσίας. Μακριά από συναλλαγές και καθεστωτικού τύπου, μεθοδολογίες συντήρησης και αποξένωση των πολιτών. Το τρίπτυχο αυτό μπορεί να θωρακίσει ένα νέο ενωτικό μέτωπο στην κεντροδεξιά. Ένα ευρωπαϊκό ενωτικό μέτωπο με τις αρχές που έκαναν τη Νέα Δημοκρατία το ιστορικό κόμμα που οδήγησε τη χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης. Την ετοιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια που μόνο ένας ηγέτης με ευρεία πολιτική αποδοχή μπορεί να διασφαλίσει για το λαό. Γιατί ο τόπος χρειάζεται αντιπολίτευση με κυβερνητικό πλάνο και ορίζοντα και ένα πολιτικό σύστημα που παράγει μακρόπνο σχεδιασμό στη βάση μιας κοινής πατριωτικής συνισταμένης. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει λοιπόν να γίνει ο οδηγός της προσπάθειας αυτής και όχι ένα υπηρεσιακό κόμμα με υπηρεσιακό αρχηγό δεκανίκη. Η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται να αναπτύξει και να προάγει ένα κυβερνητικό μοντέλο μέσα από διαδικασίες που θα προσφέρουν στην παράταξη ένα νέο όραμα στο πρόσωπο ενός έντιμου ηγέτη. Γιατί ο τόπος δεν έχει αντοχή για άλλα χαμένα χρόνια. Θα σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Πέτρος Στατούλης, ο οποίος βάζει μπροστά ουσιαστικά και τις πολιτικές μηχανές. Και να καλησπέρισουμε και τον Κώστα Τσαριζούλια. Καλησπέρα, Κώστα. Καθώς. Φαίνεται ότι μπαίνουν μηχανές μπροστά και στη Νέα Δημοκρατία μετά από αυτή την παρέμβαση Στατούλη, που αρχίζει να πυροδοτεί την διαδικασία διαδοχής, θα έλεγε κανείς, από την βάση πάμε, έτσι όπως όλα δείχνουν, για τις 30 Αυγούστου. Κοίταξε, αν και έχει στεναχωρήσει πολλούς το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία μπήκε στην διαδικασία να εκλέγει πρόεδρος από την βάση, αυτό είναι μια πραγματικότητα που αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξει και καλώς δεν θα αλλάξει. Καλό είναι όλοι να εκλέγονται μέσα κατευθείαν από το λαό. Τώρα, ένα σκληρό παντεφέρο ουσιαστικά εξελίσσεται αυτή την περίοδο στη Νέα Δημοκρατία. Οι ομάδες που σχηματίζονται σιγά σιγά στο εσωτερικό της αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχίζουν και παίρνουν σάρκα και ωστά. Θα λέγει κανείς ωστόσο ότι ήταν εντυπωσιακό το timing της παρέμβασης, της ισχυρής παρέμβασης από την πλευρά του Πέτρου Τατούλη, ο οποίος πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι της σχετικής ανακοίνωσης, βλέπουμε να δρομολογούνται μια σειρά από εξελίξεις και αυτές τις πιέζει και ο χρόνος, δεδομένου ότι την Παρασκευή φαίνεται ότι θα δρομολογηθούν οι όποιες εξελίξεις έχουν να κάνουν με το πεδίο, με το μέτωπο της διαδοχής. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος αρχικώς φαινόταν να ζητά έναν χρόνο, δηλαδή μέχρι την άνοιξη του 16, οπότε και θα γινόταν το έκτακτο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, υπό την πίεση πλέον που ασκείται, δρομολογεί. Αναγκάζεται να δρομολογήσει οι εξελίξεις, οι οποίες φαίνεται ότι θα οριστικοποιηθούν την Παρασκευή στο Πολιτικό Συμβούλιο της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε και υπάρχει η πρόταση να πάμε για εκλογές από την βάση Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στις 30 Αυγούστου. Και με δεδομένο, και κλείνω εδώ πέρα, ότι μπροστά φαίνονται και άλλες εξελίξεις, ραγδαίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, όπως εκλογές. Είναι πλέον στο πρόγραμμα και αυτές Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ακούγονται πάρα πολλά. Οπότε η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να βρει και έναν συγχρονισμό με όλη αυτή την κατάσταση. Δεδομένο είναι ότι η ισχυρή αντιπολίτευση
υπάρχει, όταν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, υπάρχει και ισχυρή κυβέρνηση. Όταν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση, τότε και η κυβέρνηση δεν έχει συγχρονισμό και βηματισμό. Μένει να το δούμε όλο αυτό. Λοιπόν, Θανάση, φαίνεται ότι θα είναι εξαιρετικά καθοριστική, θα λέει κανείς, για την δρομολόγηση των διαδικασιών στο εσωτερικό του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη μέρα της συνεδρίας Πολιτικής Επιτροπής. Και φαίνεται ότι διαμορφώνται σιγά σιγά και η πόλη, αλλά και οι διαθέσεις για υποψηφιότητες. Κοίταξε, από ό,τι φαίνεται, και εκεί μπορεί να έχουμε εκπλήξει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Από τη στιγμή που ο μεταβατικός τώρα πρόεδρος, ο κ. Ραϊμαράκης, προκρίνει διαδικασίες επαναπροσδιορισμού της Νέας Δημοκρατίας στον πολιτικό χώρο, υπάρχει ένα ζήτημα. Προφανώς το έχει διερευνήσει. Και από ό,τι φαίνεται, σε αυτή τη ιστορία όλη, εμπλέκει, ας πούμε, και το λεγόμενο καραμαλισμό. Βλέπουμε δηλαδή πρόσωπα που κινούνται στο περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού, με παρεμβάσεις τους μετά από αυτή τη συνέντευξη, να βγαίνουν υπέρ των προτάσεων του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Μάλιστα, όπως άκουσα, συναντήθηκε και ο ίδιος με τον πρώην Πρωθυπουργό και περπατάει, ας πούμε, το σενάριο να μην βιαστεί η Νέα Δημοκρατία για διαδικασίες λόγω της ρευστότητας των πολιτικών εξελίξεων. Από την άλλη, η κίνηση του επαναπροσδιορισμού σίγουρα και των πολιτικών χαρακτηριστικών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της ιδεολογίας της και του τρόπου επανασυγκρότησης των οργάνων και, εν πάση περιπτώσει, εκλογής του νέου αρχηγού, πιθανότερα, το πιθανότερο, όπως το πάει ο κ. Μαράκης, να είναι από ένα συνέδριο, αυτό το πράγμα συναντάει αντιδράσεις, από ό,τι είδαμε. Και την αντίδραση του κυρίου Γεωργιάδη, ακούσαμε και την αντίδραση του κυρίου Βορύδη και αντίδραση και του κυρίου Τατούλη που έκανε την παρέμβαση, που ήταν άμεση παρέμβασή του, και αρκετών άλλων οι οποίοι, ας πούμε, θεωρούν ότι είναι μια κατάκτηση η εκλογή αρχηγού από τις βάσεις. Υπάρχει μια αμεσοδημοκρατική διαδικασία όπου ο πολίτης, φίλος, μέλος, οπαδός, αυτοί που ψηφίζουν, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχουν, κάτι το οποίο δύσκολα θα μπορέσουν να το προσπεράσουν με άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ας πούμε, διάφοροι μηχανισμοί κομματικοί εσωτερικοί. Διαδικασία, τι θα γίνει την Παρασκευή, θα γίνει από την απόφαση της πολιτικής γραμματείας, γιατί είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να βρουν μια συνθετική πρόταση και για τις διαδικασίες που θα ακολουθούν και για τους χρόνους που θα ακολουθούν, διότι σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει θέμα διάσπασης κιόλας. Μέχρι εκεί φτάνει το ζήτημα, γιατί αποκλείεται κάποιοι να δεχθούν, ας πούμε, να δεχτούν καπελώματα σε μια κατακτημένη διαδικασία η οποία είχε αποφασιστεί με αλλαγή του καταστατικού από συνέδριο και με εκλογή, ας πούμε, στην οποία συμμετείχαν 800.000 και δεν είναι και πολύ μακριά, εν πάση περιπτώσει 5-6 χρόνια είναι αυτή η διαδικασία. Επομένως, και οι διαδικασίες μέσα στον Αύγουστο της Νέας Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από το τι θα γίνει σήμερα, βέβαια εξαρτάται πολύ και το τι θα γίνει σήμερα και τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με το θέμα της συμφωνίας, είναι συνάρτηση αυτά και με τις εξελίξεις της Νέας Δημοκρατίας, θα δούμε, θα έχουμε καυτό Αύγουστο φέτος. Θανάση και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδρίασε εκτάκτως στην Αθήνα μετά και την κατάθεση του σχεδίου νόμου. Ζήτησε ουσιαστικά την αποσύρσή του. Παράλληλα, εναλλακτικά υπέβαλαν και συγκεκριμένες προτάσεις για την διόρθωση των αστοχιών που κατά την γνώμη τους περιέχει το σχέδιο του κώδικα. Συγκλήθηκε σήμερα Τρίτη η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας προκειμένου να καθορίσει τη στάση του Δικηγορικού Σώματος για το σχέδιο νόμου του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής σε συναντήσεις τους με εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων διατύπωσαν τον καθολικό αίτημα του Δικηγορικού Σώματος για απόσυρση του σχεδίου νόμου. Στη Βουλή σήμερα, μεταξύ των προαπαιτουμένων μέτρων που θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν, είναι και ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας. Ένας νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, ο οποίος αναμένεται να εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου του 2016. Ένας κώδικας στον οποίο ομόφωνα οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας, με ένα σχετικό δημοψήφισμα που είχαμε κάνει πρόσφατα, και ο νομικός κόσμος της χώρας αντιδρά, διότι να καταλάβουν οι συμπολίτες μας τα απλά θέματα, τα προβλήματα που θα προκύψουν, είναι ότι καταργούνται οι αρχές της δίκαιης δίκης.
με πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πλέον στην τακτική διαδικασία δεν θα εξετάζονται μάρτυρες, δεν θα γίνονται εξετάσεις των μαρτύρων στα δικαστήρια που γνωρίζουν οι συμπολίτες μας. Αυτό θα έχει συνέπεια για οι μάρτυρες να εξετάζονται μόνο σε συμβολογράφο. Το δικαστήριο βέβαια θα έχει τη δυνατότητα να βγάζει μια προδικαστική απόφαση και να ζητάει μετά αργότερα να έρθουν μάρτυρες, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα έχει συνέπειες και καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης και περισσότερα έξοδα για τους συμπολίτες μας. Παράλληλα, εναλλακτικά υπέβαλαν συγκεκριμένες προτάσεις για διόρθωση των αστοχιών που κατά την γνώμη τους περιέχει το σχέδιο του κώδικα και οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, όχι μόνο δεν επιταχύνουν την απονομή της δικαιοσύνης, αλλά τουναντίον παραβιάζουν τις αρχές της δίκαιης δίκης και πλήττουν τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Το σημαντικότερο όμως που αφορά τους συμπολίτες μας είναι ότι τα προβλήματα που θα ανακύψουν σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση. Με το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία. Υπάρχει βέβαια η κυβερνητική ανακοίνωση ότι μέχρι 31 Δεκάτου του 2015 δεν θα γίνουν πληστηριασμοί ακινήτων. Αντιλαμβάνεστε όμως μετά από 1/1/16 θα αρχίσουν πια να γίνονται πληστηριασμοί με διαδικασίες express. Και το σημαντικότερο από όλα στα προνόμια μετά από τον πληστηριασμό προηγούνται οι τράπεζες σε σχέση με το δημόσιο. Είναι διατάξεις οι οποίες θίγουν δικαιώματα, κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα των συμπολιτών μας. Αντιδρούμε σοβαρά όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ήδη η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έρχεται σε συναντήσεις με τους κυβερνητικούς, με τους εκπροσώπους των διαφορών κομμάτων. Μήπως μπορέσουμε, καταφέρουμε στην τελευταία στιγμή στη Βουλή να περάσουμε ορισμένες τροποποιήσεις. Μεγάλες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στον χώρο της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Αυτές αφορούν την επέκταση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης. Η απόφαση της Δημοτικής Αρχής να ενεργοποιήσει την ελεγχόμενη στάθμευση στην κεντρική αγορά της Καλαμάτας έφερε αντιδράσεις. Όπως σημειώνουν επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ΚΑΚ, κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στην αγορά. Αυτό το μέτρο που πήγε να εφαρμοστεί πρώτα ήταν αναποτελεσματικό. Έτσι. Ο κάθε πελάτης για να έρθει στην αγορά και για να ψωνίσει θέλει τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες. Αυτό το μέτρο δεν περνάει από εδώ. Δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει λόγω κρίσης και γιατί δεν ανεβαίνει κόσμος. Και τη στιγμή που υπολογίζει και τη δεκάρα, πόσο μάλλον να δεχτεί τα 50 λεπτά. Χειρότερο μπορεί να γίνει για την αγορά. Τόσα πάρκινγκ που έχει νοικιάσει ο Δήμαρχος δεν φτάνουν τόσα λεπτά. Ο άλλος έρχεται στην αγορά για να γλιτώσει 50 λεπτά, ένα ευρώ ή δύο. Θα του πάρουμε εμείς 50 λεπτά. Σε ποιο σούπερ μάρκετ πληρώνεις για το πάρκινγκ? Όταν ο άλλος δεν έχει. Του φτάνει ίσα ίσα για να περάσει, να πληρώσει τα πάντα στο σπίτι, δεν μπορεί να κάθεται να πληρώνει. Δεν γίνεται να πληρώνει. Όλα τα πάρκινγκ είναι δωρεάν. Όπου και να ψωνίσει, όλα τα πάρκινγκ είναι δωρεάν. Δεν γίνεται. Πού ακούστηκε εδώ πάνω στην αγορά να πληρώνει ο κάθε πελάτης πάρκινγκ για να ψωνίσει? Πριν να κάνουμε κάποια συζήτηση εδώ ο σύλλογος, το οποίο εχθές μας στείλανε ένα χαρτί ότι σήμερα περνάει Δημοτικό Συμβούλιο για το πάρκινγκ της αγοράς. Για στιγμή και εμείς και βέβαια θα αντιδράσουμε. Δεν ερωτηθούμε, έτσι, και αφού δεν μπορεί να πάει κανένας από τους πρώτους, γιατί δεν μπορούσαμε τελευταία στιγμή, έτσι, που ξαναλέω είναι επισκοπού θεωρώ το θέμα, έτσι, ότι δεν όλο αυτό το πραγματάκι που έχει γίνει. Μας υπάρχει, απλώς γυρίζει ψάχνοντας για να βρει κάτι φτηνό. Και ένα άλλο απλό μπορούν να κάνουν. Τους επαγγελματίες αυτούς, εάν θέλουν να τους δώσουν θέση, η αγορά πίσω εδώ πέρα έχει χώρους τεράστιους. Την ημέρα της Λαϊκής, Τετάρτη και Σάββατο, θα τα πούνε ότι το αυτοκίνητο αυτού θα το βάλει εκεί, ο άλλος θα το βάλει εκεί, ο άλλος θα το βάλει εκεί. Αντιδράσει 100% όλοι, γιατί δεν μας συζητήσανε μαζί μας. Εμείς κρατάμε την αγορά 30 χρόνια. Εμείς γεννηθήκαμε εδώ όλοι οι επαγγελματίες. Κάτω πάρκινγκ. Γιατί δεν κάνει ελεγχόμενη στάθμευση στην αρχή της αγοράς? Πού είναι το πάρκινγκ? Και δεν κάνει αυτό ελεγχόμενη στάθμευση και κάνει μπροστά από εμάς? Σε ποια λαϊκή γίνεται μπροστά από τη λαϊκή ελεγχόμενη στάθμευση? Τώρα που έχουμε δημοτική αστυνομία, γιατί δεν τη στέλνει εδώ πέρα για να εφαρμόσει την πινακίδα αυτή και να μην φέρει τόση αναστάτωση στην αγορά? Είμαστε 30 χρόνια, δεν πρέπει να ρωτήσουμε? Αυτοί που βγάζουν τις αποφάσεις δεν έχουν έρθει ποτέ στην αγορά. Οι κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι που βγάζουν τις αποφάσεις, ας έρθει ένας να πει ότι έχει έρθει μια φορά στην αγορά. Έρχονται οι παππούδες και κοιτάνε τα λεφτά και του λέμε πάρε ό,τι θες και όταν πάρεις σύνταξη μας πληρώνεις. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και αν δεν πληρώσεις και τη ζάντα δεν στη δίνε.
Έκδηλοι λοιπόν η αγανάκτηση των επαγγελματιών της κεντρικής αγοράς. Να καλησπέρισουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Αδαμόπουλο, πρόεδρο της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Καλησπέρα κύριε Αδαμόπουλο. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε. Νομίζω ακούσατε και το ρεπορτάζ και δεν ξέρω αν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο. Να σημειώσω όμως 2-3 πράγματα. Πρώτον, διαβουλευτήκατε με αυτόν τον κόσμο. Σαφώς. Και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Μιλήσατε για το μέτρο της ελεγχόμενης τάξης. Ακριβώς. Θα σας τα πω λιγάκι. Για να το μαζέψουμε λίγο. Εδώ και αρκετούς μήνες, αν θυμάστε καλά, το είχαμε συζητήσει και σε ένα παλιό ρεπορτάζ που είχαμε κάνει παρέα. Είχαμε σκοπό και είχαμε μιλήσει με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ενεργοποιήσουμε το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Τι έγινε λοιπόν? Κάποια στιγμή ξεκινήσαμε με κάθε ομάδα που δραστηριοποιείται στον χώρο της κεντρικής αγοράς να συζητάμε και για να δούμε πώς θα ενεργοποιηθεί αυτό το μέτρο. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο πριν 2 μήνες. Σε ένα διοικητικό συμβούλιο να έρθουν οι πρόεδροι όλων αυτών των ομάδων, που τους περισσότερους τους είδαμε και σήμερα στο ρεπορτάζ, και ομόφωνα εκεί σε διοικητικό μας συμβούλιο να πάρθει απόφαση και να ζητήσουμε από τον κεντρικό Δήμο Καλαμάτας να προχωρήσει σε μελέτη για να ενεργοποιηθεί η ελεγχόμενη στάθμευση και στο βόρειο πάρκινγκ και στο νότιο πάρκινγκ και στο χώρο της, και στο δρόμο της Σπάρτης. Ναι, είναι αναγκαίο για όλους τους χώρους, θέλω να πω, γιατί έτσι όπως κατάλαβα, μάλλον το κομμάτι της Σπάρτης είναι αυτό που σε εισαγωγικά πληγώνει την όλη κατάσταση. Όχι, αυτό που δεν υπόθηκε στο ρεπορτάζ σας και που σήμερα έγινε, είδα στην ποιότητα ζωής εγώ, είναι το εξής, ότι πάρα πολλοί επαγγελματίες αντιδρούν γιατί η απόφαση του ΔΣ της αγοράς, η ομόφωνη αυτή απόφαση της πλειοψηφίας με τους επαγγελματίες, δεν την πήρε η Δημοτική Αρχή να την ενεργοποιήσει ολόκληρη. Αλλά σήμερα βγήκε το νότιο πάρκινγκ και δεν ψηφίστηκε στην ποιότητα ζωής το να μπει και το νότιο πάρκινγκ σε ελεγχόμενη στάθμευση. Εγώ θα ήθελα να πω ότι και όλοι μας κινούμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Όταν πιάσεις κουβέντα εκ των υστέρων με όλους αυτούς, γιατί και αυτοί τα πονάνε πάρα πολύ την κεντρική αγορά Καλαμάτας, εννοείται. Εκεί ζουν, από αυτοί ζουν και είναι πάρα πολλά χρόνια όλοι αυτοί που είδαμε. Νομίζω ότι καταλήγουμε όλοι στο ίδιο συμπέρασμα. Όλοι θέλουμε να μαζέψουμε τον κόσμο πάνω στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Όλοι παραδεχόμαστε ότι οι ίδιοι παρκάρουμε και δεν βρίσκει ο κόσμος πάρκινγκ, οι πελάτες μας, να παρκάρουν έστω για μία ώρα, για μισή ώρα, για 2 ώρες. Αυτό το βλέπουμε. Και έτσι πρέπει κάτι να κάνουμε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε. Αυτοί μας ζήτησαν να προχωρήσουμε στην ελεγχόμενη στάθμευση. Έχω όλες τις επιστολές. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει η ελεγχόμενη στάθμευση, τέλος πάντων η ελεύθερη στάθμευση, στο πίσω μέρος της αγοράς, που εκεί υπάρχει χώρος και που εκεί είναι ανεκμετάλλευτος ο χώρος. Αναφέρομαι στο χώρο από πίσω που είναι οι αποθήκες, έτσι. Ακριβώς. Αναφέρομαι στο χώρο. Δεν έχει εκμεταλλευτεί ουσιαστικά. Τη χοντρική τη κεντρική αγορά Καλαμάτας. Ο λόγος που παράλληλα με αυτό, όπως είχα πει και πιο παλιά, ξεκίνησε και υπογράψαμε την εκπόνηση του Master Plan της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας για να γίνουν και οι απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, έχει να κάνει και με αυτό. Όμως, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή μας ζητούσαν επίμονα οι επιχειρηματίες και η παραγωγή και του Βόρειου Πάρκινγκ και της Λαϊκής Αγοράς και της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς, έτσι λοιπόν και εμείς προτείνουμε στον κεντρικό Δήμο Καλαμάτας να φέρει το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης. Τέλος Σεπτέμβρη, να συμπληρώσω εδώ, περιμένουμε όλο το πλάνο του Master Plan, όλη τη μελέτη. Πριν πάω στο Master Plan, απλά ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Το ακούσατε κι εσείς από τους ίδιους επαγγελματίες. Φαντάζομαι ότι θα είναι δύσκολο για κάποιον να πηγαίνει να ψάχνει την κάρτα, να βρίσκει, να βάζει, να μένει 1-2 ώρες ή τέλος πάντων. Θα μου επιτρέψετε. Ένα μικρό το αντίτυπο, αλλά το σκέφτεται κι άλλο. Σαφώς. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό να σας πω το εξής. Έχω έρθει σε συνεννόηση με το Προεδρείο των Επιχειρηματιών κυρίως, που δραστηριοποιούνται στην κεντρική αγορά Καλαμάτας και έχουμε πει ότι σε συνεργασία θα προσπαθήσουμε να δίνουμε εμείς αυτή την κάρτα των 50 λεπτών. Θα προσπαθήσουμε να φεύγει από τον καταναλωτή αυτό το 50 λεπτό. Είτε ο επαγγελματίας, είτε με τη συνδρομή της κεντρικής αγοράς, της δίκης της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας και του Δήμου Καλαμάτας γενικότερα, θα προσπαθήσουμε να απορροφούμε εμείς αυτό το 50 λεπτό. Το 50 λεπτό γίνεται κατά κύριο λόγο για να βάλουμε μία τάξη και να μπορεί ο καθένας να βρίσκει θέση πάρκινγκ ώστε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην κεντρική μας αγορά. Άρα μου λέτε ότι δεν θα μεταγγελιστεί ούτε στις, να το πω έτσι, στους πολίτες ούτε στις επιχειρήσεις με κάποιον τρόπο. Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Αυτή είναι η διαβούλευση που έχει γίνει. Εκεί πάνω παίζεται όλο το παιχνίδι και νομίζω ότι κακώς υπάρχει αυτό το μεγάλο θέμα σήμερα. Εγώ νομίζω ότι κάπου χαθήκαμε στη μετάφραση. Όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά λόγω κακής ενημέρωσης θέλετε να κάνουμε και μια αυτοκριτική σαν Δήμος.
σαν δημοτική αρχή. Μπορεί και αυτό. Νομίζω όμως ότι όλοι κινούμε στην ίδια κατεύθυνση. Λοιπόν, για να πάω λίγο στο θέμα του master plan το οποίο και θίξατε. Σε τι φάση είμαστε και σε τι ουσιαστικά θα επιφέρει αυτό για την κεντρική αγορά της Καλαμάτας. Πριν από λίγες ημέρες είδαμε ότι προχωρά και το θέμα που έχει να κάνει με, με τις τιμές των προϊόντων, με την ανάρτησή τους. Θα σας πω και γι' αυτό. Το master plan λοιπόν, όπως έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, προσπαθήσαμε κάποια στιγμή να αναθέσουμε σε ένα γραφείο μελετητικό που να έχει όλες τις ειδικότητες, να μας κάνει μία μελέτη επιτέλους μετά από 30 χρόνια να δούμε κατά πού θέλουμε να πάμε αυτό το μεγάλο σούπερ μάρκετ, αυτό το χρηματιστήριο αγροτικών ειδών που λέγεται Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Έτσι λοιπόν αντέθηκε σε ένα μελετητικό γραφείο και σε 2 μήνες, αφού το τονίσω πάλι και το τονίζω συνέχεια, γίνει διαβούλευση πάλι με όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες, είτε επαγγελματίες λέγονται αυτοί, είτε παραγωγοί λέγονται αυτοί που δραστηριοποιούνται στο βόρειο πάρκινγκ και είναι εκτός Μεσσηνίας, είτε παραγωγοί λέγονται αυτοί που είναι της Μεσσηνίας και του Δήμου μας, του Δήμου Καλαμάτας. Και μας πούν και αυτοί τα προβλήματα που έχουν δει με τα χρόνια. Έτσι λοιπόν θα προχωρήσουμε σε μια μελέτη ανάπτυξης, σκοπιμότητας, κυκλοφοριακής διαρρύθμισης της κεντρικής αγοράς, να το πω έτσι χοντρά-χοντρά, πού είναι η αρχή της αγοράς, πού είναι το τέλος της αγοράς, πού είναι η είσοδος της αγοράς, πού είναι η έξοδος της αγοράς. Όλοι αυτόν τον καιρό πάμε σε μεγάλα πολυκαταστήματα, όλοι βγαίνουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάξη σε οτιδήποτε, οπουδήποτε πάμε να ψωνίσουμε. Η κεντρική μας αγορά λοιπόν Καλαμάτας αυτή τη στιγμή δεν έχει αυτή την τάξη. Ο καθένας μπαίνει όπου θέλει και βγαίνει όπου θέλει. Εμείς λοιπόν πρέπει το 2015 πλέον να δούμε πού θέλουμε να πάμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και για το θέμα που έχει να κάνει με τις τιμές, είχατε δεσμευτεί ότι... Είχαμε δεσμευτεί μέχρι τέλος, ότι μέχρι τέλος Ιουλίου, πριν από όλη αυτή την κρίση με τις τράπεζες και όλα αυτά που ζήσαμε όλοι μας δυστυχώς, μέχρι τέλος Ιουλίου θα είχαμε τοποθετήσει αυτό το σύστημα. Σήμερα μίλησα με την εταιρεία στην Αθήνα και μου είπαν ότι είναι και αυτοί έτοιμοι, είχαν κάποια προβλήματα εισαγωγής κάποιων εξαρτημάτων τους και τις επόμενες μέρες τους περιμένουμε στην Καλαμάτα, ώστε να τοποθετεί το σύστημα και παρέα θα σας καλέσουμε εννοείται να το δώσουμε στο καταναλωτικό κοινό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο να σε λειτουργία μπαίνει από μεθαύριο το πάρκινγκ στο λιμάνι της Καλαμάτας, στόχος του Δήμου, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση παραλιακής οδού αλλά και η καλύτερη εξυπηρέτηση όσων επισκέπτονται την παραλία. Η λειτουργία του χώρου στάθμευσης με χρήση τμήματος της κεντρικής προκυμαίας του λιμανιού της Καλαμάτας ανατολικά του Γερανού ξεκινά στις 24 Ιουλίου. Η στάθμευση, όπως έγινε γνωστό, θα είναι δωρεάν, ενώ ο χώρος θα λειτουργεί από τις 8 το βράδυ έως τις 2 τα ξημερώματα. Με την ευθύνη της λειτουργίας θα την έχει ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος θα διαθέσει και υπαλλήλο για την εύρυθμη λειτουργία αυτού. Ο χώρος παραχωρήθηκε προσωρινά από το Τελωνείο Καλαμάτας μέχρι και την 31η Αυγούστου, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον Δήμαρχο, στο οποίο και αναφερόταν η ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών, δεδομένου ότι κατά την θερινή περίοδο αναμένεται η έλευση μεγάλου αριθμού επισκεπτών στην Καλαμάτα, η οποία και θα δεχτεί ιδιαίτερο φόρτο στην παραλιακή ζώνη και μάλιστα η περιοχή του λιμανιού της. Να σημειωθεί ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να φιλοξενήσει με ασφάλεια τα οχήματα. Λάστιχο που ανεβοκατεβαίνει ο ΦΠΑ ανάλογα με το εάν ένα προϊόν ζυγίζεται, αν έχει αλάτι, αν σερβίρεται ή παραδίδεται με delivery ή στο χέρι. Οι επαγγελματίες εξαναγκάζονται να παίζουν με τις τιμές αυτοσχεδιάζοντας μέχρι να πετύχουν τη σωστή τιμή στο ράφι. Απίστευτο αλαλού με τον ΦΠΑ στο πόδι 13%, στο καθιστό 23%. Στο σημείο να εύχονται να έχει επιβληθεί ενίος φόρος 20% παντού και να τελειώνουμε, όπως λένε, αντί να ζουν στην ταλαιπωρία και τους πειρασμούς με τον ΦΠΑ, που ανεβοκατεβαίνει ανάλογα με το αν ένα προϊόν ζυγίζεται, εάν έχει αλάτι, εάν σερβίρεται ή παραδίδεται με delivery στο χέρι. Έχουν φτάσει πλέον πολλοί επαγγελματίες που υπό συνθήκες οικονομικής καταστροφής, χωρίς τράπεζες, πελάτες και λεφτά, εξαναγκάζονται να παίζουν με τις τιμές αυτοσχεδιάζοντας μέχρι να πετύχουν την σωστή τιμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασάφεια, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Εμείς έχουμε αλλάξει από τη Δευτέρα τις αποδείξεις όλες είναι στο 23% το ΦΠΑ και εντάξει, από εκεί και πέρα κάποια πράγματα τώρα αν γίνει να αλλάξουν θα ξεκαθαρίσουν πιστεύω εντός της εβδομάδας το τι γίνεται με delivery ή εδώ ή πακέτο και αυτά. Ακόμα δεν ξέρουμε, είναι όλα στο 23%.
Ούτε και στην εστίαση βέβαια τα πράγματα είναι καλύτερα, καθώς εάν τα φαγητά σεβίρονται, επιβάλλεται ΦΠΑ 23% σε όλα τα είδη και όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των ειδών που καταναλώνονται επί τοπίως, π.χ. χρέωση νερού, γάλακτος, ψωμιού, αναψυκτικών, καφέδων, φαγητών κτλ. Με συντελεστή 23%. Εάν τώρα όμως οι επιχειρήσεις κάνουν delivery ή αν οι πελάτες το παίρνουν στο χέρι και τα τρώνε όρθιοι ή φεύγουν με αυτά, τότε εφαρμόζεται διαφορετικό συντελεστή ΦΠΑ για κάθε προϊόν. Π.χ. ΦΠΑ 13% για το νερό, για το γάλα, για το ψωμί εφόσον χρεώνεται χωριστά, αλλά ΦΠΑ 23% για τα γλυκά, τα λοιπά αρτοποιήματα, τους καφέδες κτλ. Σε αυτό ακριβώς έχουμε κάνει, δεν έχουμε ανεβάσει σε τίποτα, ούτε στους καφέδες, στις φωλιάδες, στις άλλες τιμές. Έχουμε απορροφήσει το ΦΠΑ, είπαμε ότι θα απορροφήσει το ΦΠΑ η επιχείρηση, για να, ώστε να μην επιβαρυνθεί ο πελάτης, γιατί οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή είναι δύσκολες και μετράνε μέχρι και το λεπτό. Στο πλαίσιο αυτό πάντως κάποιοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την όλη κατάσταση. Ως συνήθως έτσι έχουν παρατηρηθεί διάφορες στρογγυλοποιήσεις πάντα προς τα πάνω. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ανατιμήσεις της τάξης του 9% συν τη στρογγυλοποίηση. Φυσικά είναι πιο ακριβό. Όταν έχει διαφορά 10% επάνω, φυσικό είναι να είναι προς τα πάνω. Μαζεύονται. Κάνα 150 ευρώ θα φύγει στην κάθε οικογένεια. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Χθες στον Πάμισο σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό με αποτέλεσμα ένα νεκρό, ενώ μια περίεργη υπόθεση με μαχαίρωμα γυναίκα έλαβε χώρα στη Σπάρτη. Ένα δράμα εξελίχθηκε χθες στην κοινότητα Βρεσθένων στην Λακωνία, όταν και ένας 94χρονος επιχείρησε να σκοτώσει την 57χρονη Μολδαβή σύζυγό του. Όπως διεφάνει από την έρευνα των ανδρών του αστυνομικού τμήματος της περιφέρειας Σπάρτης, μετά από τον διαπληκτισμό που είχαν οι δυο τους για προσωπικές διαφορές, ο 94χρονος με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε την 57χρονη στο στήθος και στο πόδι. Μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, ο 94χρονος εντοπίστηκε λίγο αργότερα και συνελήφθη, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε. Η 57χρονη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, όπου και νοσηλεύεται. Ο συλληφτής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών, ενώ αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το ΑΤΑΦ της περιφέρειας Σπάρτης. Από την άλλη, στην περιοχή μας, χθες έχασε το απόγευμα τη ζωή του ένας 32χρονος όταν και έκανε ψαροντούφεκο μαζί με τον φίλο του στον Πάμισο. Στα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι δύο άνδρες είχαν πάει για ψαροντούφεκο. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και η πυροσβεστική. Το άψυχο πτώμα του 32χρονου ανασύρθηκε από τον φίλο του στην οχτώ ποταμιού. Διετάχθηκε νεκροψία νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου. Αλλάζουμε θέμα και κλίματα μου φιλαρμονικών. Περιλαμβάνει το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Μεσίνης. Οι εκδηλώσεις γίνονται στην κεντρική πλατεία και σε αυτές συμμετέχουν φιλαρμονικές από όλο το νόμο. Αγαπημένες μελωδίες ξεκίνησαν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Μεσίνης στο δεύτερο αντάμωμα φιλαρμονικών, το οποίο και θα διαρκέσει μέχρι αύριο. Σε αυτό μετέχουν οι φιλαρμονικές των Δήμων Μεσίνης, Γαργαλιάνων, Καλαμάτας, Πύλου και Τρίπολης. Είμαστε εδώ σήμερα στο δεύτερο αντάμωμα των φιλαρμονικών. Φιλοξενούμε σήμερα τη φιλαρμονική της Πάντα της Καλαμάτας και των Γαργαλιάνων. Είναι η δεύτερη χρονιά που ξεκινάμε τις θέσεις εκδηλώσεις. Θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες και καλούμε τον κόσμο να παρευρίσκεται εδώ, να περνάμε καλά, στις δύσκολες ώρες που είμαστε, να ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία μας και να δώσουμε λίγο χαρά στον κόσμο. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να παρευρίσκεται και αύριο και μεθαύριο στις εκδηλώσεις αυτές. Εντυπωσίασε το τμήμα του χορευτικού του Συλλόγου Φιλοπρόδων Φιλιατρών στη Ρουμανία. Εκεί έλαβε μέρος στις φεστιβαλικές εκδηλώσεις της Όλης Χοσκάνη που έγιναν στις αρχές Ιουλίου, αποσπώντας εξαιρετικά σχόλια.
ένα τμήμα του χορευτικού του, ο Σύλλογος Φιλοπρόδων Φιλιατρών έλαβε μέρος σε φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε σε πόλη της Ρουμανίας στις 3, 4 και 5 Ιουλίου. Για όσους συμμετείχαν ήταν μια μοναδική εμπειρία, αφού ως χορευτική ομάδα ο Σύλλογος Φιλοπρόοδων έκανε την πρώτη του έξοδο στο εξωτερικό. Η πρόσκληση έγινε από τον Δήμο Φωσάνη. Την μεσολάβηση έκανε ο Ρουμάνος Τούντορ Χάρατ, ο οποίος κατοικεί στην χώρα μας για περισσότερα από 20 χρόνια, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να συνδέσει τις δύο πατρίδες του και να άνοιξε έναν δρόμο επικοινωνίας ανάμεσά τους. Στο τριήμερο φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στην πόλη των 96.000 κατοίκων έγιναν παράλληλα πολλές εκδηλώσεις σε διάφορα μέρη. Ήχοι, μουσική αλλά και φιλαρμονικές, χοροδίες, μοντέρνα συγκροτήματα, παραδοσιακά. Και όχι μόνο, έδωσαν ένα διαφορετικό τόνο και ρυθμό στην πόλη της Ρουμανίας. Σύλλογος Φιλοπρόοδων φιλοξενήθηκε από τον Δήμο Μηδέτρης Ζεστασιά. Παρουσίασε χώρους από την περιοχή της Μεσσηνίας και της Θράκης, ενώ, όπως αναφέρθηκε και στον ρουμανικό τύπο, ήταν μία από τις σημαντικότερες συμμετοχές του φεστιβάλ, παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, με τους τριφύλιους να εκπροσωπούν επάξια την περιοχή. Η επίσκεψή μας αυτή έγινε χάρη στο Θοδωρή Χαράτ. Τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τη χώρα σας και να χαρούμε τη φιλοξενία σας. Την αθλητική σας τώρα ενημέρωση. Την πρώτη της προπόνηση για τη νέα σεζόν έκανε η ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Σύμφωνα με τα όσα τονίστηκαν, στόχος της διοίκησης είναι η ενίσχυση της ομάδας με ντόπιους παίκτες. Με την ευχή, η φετινή αγωνιστική χρονιά να φέρει επιτυχίες, ξεκίνησε την προετοιμασία της η ομάδα της Καλαμάτα. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την τιμή που έκανε. Με σκληρή δουλειά θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπως είναι για όλη την Ελλάδα. Στις κρίσιμες μέρες που περνάμε, το ίδιο περνάει και το ποδόσφαιρο. Και σίγουρα και η Καλαμάτα δεν μπορεί να μην είναι σε αυτά τα γεγονότα. Όμως, παρόλα αυτά η Καλαμάτα ξεκίνησε, ενώ άλλες ομάδες δεν έχουν ούτε ξεκινήσει ή έχουν παραιτηθεί ή στην πορεία βλέπουμε να καταλήγουν. Εμείς ξεκινήσαμε με ένα διαφορετικό πνεύμα, αφού δώσουμε και προτεραιότητα στα δικά μας παιδιά. Από εκεί πέρα, ό,τι ποδοσφαιριστές έρθουν από εδώ και πέρα θα είναι μέσα από κλεισάρα περασμένοι να βοηθήσουν πρώτα απ' όλα την ομάδα να πετύχει το στόχο που σίγουρα η Καλαμάτα πάντα βάζει τον πήχη ψηλά, δεν μπορεί να είναι αλλιώς, να βοηθήσει αυτά τα νέα παιδιά και το σημαντικότερο να είναι μια χρονιά καλύτερη σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Βέβαια θέλει πολλή δουλειά, πολλή υπομονή από όλους μας, είναι πράγματι διαφορετική χρονιά και όταν υπάρχει ομόνια, αγάπη, σύμπνοια από όλους θεωρώ ότι θα πετύχουμε κάτι καλύτερο και διαφορετικό. Κανένας δεν περσεύει σε αυτή την προσπάθεια. Ίσα-ίσα ο κάθε ένας είναι πολυτέλεια. Κανένας δεν περσεύει. Ακόμα και να έχουμε πικράνει κάποια παιδιά, θα τους ξαναφέρουμε εδώ. Ή και κάποια παιδιά να μας έχουν πικράνει, ίσως τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί δηλαδή κάποιοι από τους παίχτες που θα έρθουν να παραξενευτούν. Με την έννοια, εντάξει, μπορεί να είχαν κάνει ένα πέρασμα το οποίο να ήταν λίγο ή να ήταν κακό, θα τους δώσουμε την ευκαιρία πάλι. Και όταν λέμε την ευκαιρία, εννοούμε το γήπεδο, δεν εννοούμε τίποτα άλλο. Έτσι, μην παρεξηγηθώ.
Αυτά που σας λέω είναι κάποια σκέψη μεταξύ προπονητή και διοίκησης, χωρίς να σας πω ότι κάτι έχουμε στο νου μας. Θα πάμε χωρίς να... Χωρίς κουβέντες πολλές. Μιλάτε για παίκτες οι οποίοι είναι εδώ ντόπιοι ή και ξένοι που περάσαν. Τώρα που μιλούσα στο μυαλό μου είχα ντόπιους. Και ξένους που μένουν εδώ. Τώρα που μένουν καιρό εδώ. Τώρα θα δούμε πού θα καταλήξουμε. Στο τέλος δηλαδή θα έχουμε κάποια παιδιά τα οποία θα είναι. Πιστεύω ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 10 άτομα, 10-11 άτομα να αναπαλού. Πιστεύω. Αυτό βέβαια δεν μπορώ να σας το κρίνω. Πέρσι ήταν κοντά στα 20 τα παιδιά που ήταν από αλλού. Φέτος θα κάνουμε διαφορετικό πλάνο, θα πούμε αυτοί που θα έρθουν εδώ να προσπαθήσουν να πάρουν τη φανέλα. Και βέβαια ταυτόχρονα, επειδή 18 παιδιά, 20 θα παίζουν πάντα, όπως καταλαβαίνετε, τραυματισμοί και το ένα και το άλλο, μια 20άδα η οποία θα είναι αξιόμοχη, 21-22, σύν τους θερματοφύλακες, θα πρέπει να είναι πάντα ετοιμοπόλεμη και πάντα σε ένα ψηλό σχετικά επίπεδο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.